εικόνες σοκ. Περίπου 20 άνθρωποι παλεύουν για τη μερίδα τους, για το βραδινό τους, πάνω από τους κάδους σκουπιδιών σε σούπερ μάρκετ. Άστε για το μικρό τα κρουασάν, για το παιδάκι, άστε για το παιδί τα κρουασάν. Ανάμεσά τους συνταξιούχοι, άνεργοι, οικονομικοί μετανάστες, αλλά και παιδιά ψάχνουν να δαμάσουν την πείνα τους στα σκουπίδια. Η κάμερα του Αλφα καταγράφει συγκλονιστικές σκηνές. Οι κάτι βγαίνουν. Να ρωτήσω κάτι. Τα πόδι είναι αυτό. Για πρώτη φορά ο τηλεοπτικός φακός καταγράφει στην Ελλάδα τόσους πολλούς ανθρώπους κάθε ηλικίας και εθνικότητας να σπρώχνονται για να φάνε λιγμένα τρόφιμα. Πλησιάζουμε. Η εικόνα απελπιστική. Σκηνές άγνωστες για τη χώρα μας. Στο καρότσι, λιγμένα γιαούρτια, γάλατα, κρέμες, ψωμιά. Θέλω να μου πείτε αν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα πλέον. Για να τα βγάλουμε πέρα. Τα πόδια και θαλασσινά βγαίνουν από τις σακούλες σκουπιδιών και προορίζονται για την κατσαρόλα. Γίνεται μάχη για ένα καρβέλι μπαγιάτικο ψωμί. Λιγμένα κρουασάν προορίζονται για τα παιδιά τους. Ο νικητής δίνει το ψωμί στη σύζυγό του που περιμένει. Ένας ηλικιωμένος προσπαθεί να πάρει τη μερίδα του. Μάταια όμως αφού νεότεροι έχουν αναλάβει τις θέσεις κλειδιά στους κάδους. 15 χρόνια εδώ είναι. Τώρα... αρρώστες στη παιδιά, όχι δουλειά. Τι να κάνουμε. Σήμερα το πρωί στα γύρω μαγαζιά οι επαγγελματίες μας λένε ποιοι είναι οι άνθρωποι που κατάντησαν να τρώνε στα σκουπίδια. Βλέπεις ανθρώπους νοικοκυρέους οι οποίοι εκεί που δίναν 20 ευρώ να ψωνίσουν τώρα έρχονται και σου λένε το Σάββατο που θα καθαρίσεις μην τα πετάξεις. Κράτησε λίγο, φώναξέ με, θα περάσω, θα κάνω, θα δείξω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι φοβερά. Τι ζητάνε. Οτιδήποτε, ντοματούλα, μελιτζάνα, πορτοκάλι για τα παιδιά. Ό,τι θέλεις, μαύρες μπανάνες αν έχουν μείνει. Ο κόσμος ο οποίος είχε μια αξιοπρέπεια κάποτε που ήταν και πλήρωνε και έρχεται και μας ζητάει φαγητό. Τώρα, με ένα σουβλάκι, δύο, αυτό το φαινόμενο έχει αυξηθεί. Η οικονομική κρίση έχει φέρει ορισμένους συνταξιούχους σε αυτό το σημείο. Δείτε τι ζητάνε από τον ψαρά. Ακόμα και αυτά που καθαρίζω, έχω αυτούς που τα παίρνουν για να δουν μέσα αν έχει τίποτα. Ξέρεις, κανένα λιωμένο που ρίχνουμε, τίποτα αυγά από ψάρια που δεν τα θέλουν. Σου έρχονται αργά το μεσημέρι. Ναι, το μεσημεράκι. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, για πες μου λίγο. Εντάξει, ηλικιωμένοι πιο πολύ. Πράγματα που τα βλέπεις και στεναχωριέσαι, τρελαίνεσαι. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν έρθει οικονομική μετανάστες ή όχι, Έλληνες. Μιλάμε για δικούς ανθρώπους Έλληνες. Μιλάμε ανθρώπους οικογενειάρχες. Μιλάμε ανθρώπους που είχαν το χρήμα και δεν τους ένιωσαν να ψωνίσουν πέντε πράγματα παραπάνω. Ακόμα και για τα παιδιά τους. Ακόμα για τα παιδιά τους. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν ούτε το ψωμί να πάρουν. Ούτε ψωμί να πάρουν. Μου πάνε ότι αν περισσεύει μια φρατζολίτσα θα την έπαιρνε κάθε μέρα γιατί είναι άνεργη και ο γιος και η κόρη και αυτός που η σύνταξή του περικόπηκε. Όσοι δεν βρουν κάτι, εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο βράδυ. Στόχος είναι να εντοπίσουν χώρους όπου υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετ. Αμέσως μετά κατευθύνονται στους κάδους. Σε ένα χώρο σαν και αυτό, δεκάδες συνανθρωποί μας θα δειπνίσουν και σήμερα μετά τις 9, όταν βγάλουν τα σκουπίδια έξω. Σε λιγότερο από 2 ώρες, λοιπόν, μια καινούρια μάχη θα ξεκινήσει στους κάδους των σκουπιδιών.